Γεια χαρά. Θα μιλήσουμε στο σημερινό βίντεο για σχετικά απλούς υπολογισμούς γύρω από τα διαγράμματα πίτας. Τα διαγράμματα αυτά είναι νομίζω πάρα πολύ διάσημα, τα έχουμε δει όλοι μας παντού. Είναι πολύ εύκολο να κατασκευαστούν και είναι επίσης σχετικά απλό να καταλάβουμε μέσα από τους υπολογισμούς που θα δούμε τι ακριβώς αναπαριστούν. Το παράδειγμα που σας δίνεται εδώ στη σχετική στο σελίδα του μαθήματος είναι πάρα πολύ απλό. Έχει στόχο την κατασκευή τούτο εδώ του γραφήματος και βασίζεται σε μια υποθετική λίστα αγορών που έκανε μια φίλη μας για την ευκολία της συζήτησης. Θα την ονομάσουμε από εδώ και στο εξής Αναστασία. Υπάρχουν ιστορικοί λόγοι που διαλέξαμε αυτό το όνομα, δεν είναι του παρόντος. Λοιπόν, τέλος πάντων, κοιτάξτε να δείτε λίγο περί τίνος πρόκειται. Βασικά έχουμε μία λίστα από τιμές οι οποίες αφορούν ομοειδή πράγματα, ομοειδή αντικείμενα και έχουν μετρηθεί στην ίδια μονάδα μέτρησης. Εδώ για παράδειγμα, σε αυτόν εδώ το μικρό πίνακα, μιλάμε για παπούτσια, παντελόνι, πουκάμισο, κάλτσες κτλ. Ήδη ρουχισμού με λίγα λόγια αν θέλετε. Και εννοούμε ότι αυτή εδώ η στήλη που αναφέρεται με το όνομα ποσό, καταγράφει όλα τα δεδομένα με την ίδια μονάδα μέτρησης. Εδώ υπονοείται ότι η μονάδα μέτρησης είναι το νόμισμα το ευρώ. Αυτό όμως είναι κάτι που θα πρέπει να προσέξετε πάρα πολύ καλά σε διάφορα άλλα παραδείγματα, ειδικά αν συγκεντρώνετε δεδομένα από ετερογενείς πηγές. Το ξανατονίζω, αυτή εδώ η ποσότητα θα πρέπει να καταγράφεται με την ίδια μονάδα μέτρησης. Διαφορετικά οι υπολογισμοί θα είναι λανθασμένοι και δεν θα αντιστοιχούν στην πραγματικότητα. Αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε κατά κάποιο τρόπο είναι να μετατρέψουμε αυτά εδώ τα ποσά σε κάτι άλλο. Αφενός να υπολογίσουμε το ποσοστό τους επί του συνόλου, με λίγα λόγια να μάθουμε αυτό το νούμερο εδώ που εδώ είναι 60 που αναφέρεται στα παπούτσια της Αναστασίας, πόσο της 100 είναι σε σχέση με το συνολικά έξοδα που έκανε για τις αγορές η Αναστασία, το 30 πόσο της 100 είναι, το 23 που αναφέρεται στο πουκάμισο πόσο της 100 είναι και ούτω καθεξής. Τα διαγράμματα πίτας, όπως ξέρετε όμως, όπως ξέρετε όλοι σας, δεν αναφέρονται μόνο στο ποσοστό, αλλά αναπαριστούν τις διάφορες κατηγορίες, τα δεδομένα, ως κομμάτια μιας πίτας, ως δηλαδή με λίγα λόγια μέρη ενός κύκλου. Αν σκεφτούμε ότι ο κύκλος έχει, η συνολική γωνία που έχει ο κύκλος στο άθροισμα των γωνιών του είναι 360 μοίρες, αν το μετρήσουμε με μοίρες, τότε κάθε κομμάτι αντιστοιχεί σε κάποια γωνία. Αυτή η γωνία μπορεί επίσης και πρέπει να υπολογιστεί και δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα κλάσμα. Το άθροισμα τώρα του ποσοστού είναι αναμενόμενο να είναι πόσο 100 και το άθροισμα των γωνιών αναμενόμενο είναι να είναι πόσο 360. Θα δούμε αυτούς τους απλούς υπολογισμούς σε ένα λογιστικό φύλλο είτε του Excel είτε του Calc και στη συνέχεια θα δούμε πώς μπορούμε πολύ εύκολα και γρήγορα να αναπαραστήσουμε γραφικά αυτούς τους υπολογισμούς με ένα διάγραμμα πίτας όπως είναι τούτο εδώ το απλό που έχω κατασκευάσει εγώ εδώ στην ιστοσελίδα. Για να μην περιτολογούμε περισσότερο, λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε το εξής απλό. Μπορείτε είτε να πάρετε τα δεδομένα από εδώ, που λέει επισυναπτώμενα αρχεία, αν κάνετε κλικ εδώ θα ανοίξει το σχετικό έτσι, έγγραφο. Εδώ είναι λυμένη η άσκηση, με όλους τους τύπους και το διάγραμμα κτλ. Αυτό που όμως απαιτείται να κάνετε εσείς είναι να επαναλάβετε τους υπολογισμούς από την αρχή. Για το σκοπό αυτό, δεν θα ανοίξω κατευθείαν αυτό εδώ το φύλλο εργασίας, αλλά θα μάθουμε λίγο να κάνουμε κάτι το οποίο στο μέλλον θα χρειαστούμε πάρα πολύ, την περίφημη αντιγραφή και επικόλυση. Θα πάρω τα δεδομένα που εδώ είναι στον πίνακα από την ιστοσελίδα αυτή εδώ με αντιγραφή και ας πάμε σε ένα καινούριο φύλλο εργασίας και ας κάνουμε τι άλλο, επικόλυση. Τα δεδομένα θα περαστούν σε αντίστοιχα κελιά του λογιστικού φύλου, όπως βλέπετε εδώ με το είδος σε μία στήλη και το ποσό στην άλλη. Μπορείτε βέβαια να τα πληκτρολογήσετε και ένα-ένα τα κελιά, δεν είναι κακό για τόσα λίγα δεδομένα, αλλά όσο να είναι, καλό είναι να μαθαίνουμε σιγά-σιγά τις πιο αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Αυτό λοιπόν κυρίες και κύριοι που χρειάζεται να κάνουμε καταρχήν
είναι να υπολογίσουμε το άθροισμα του ποσού. Πόσο είναι το σύνολο δηλαδή. Για την ευκολία μας μπορούμε εδώ να δώσουμε λίγο το σύνολο. Το γράψουμε δηλαδή. Και εδώ να βάλουμε το άθροισμα. Ας το κάνουμε εδώ λίγο πιο έντονο, να το βλέπουμε καλύτερα. Το άθροισμα αυτών των ποσών, όπως νομίζω ξέρετε όλοι, δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτό εδώ, συν αυτό εδώ, συν το 23 που είναι στο β4, συν το 12 που είναι στο κελί β5. Ένας τύπος δηλαδή που δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να αθροίζει τα περιεχόμενα των κελιών β2, β3, β4 και β5. Το άθροισμα είναι 125, νομίζω όσοι είστε έτσι γρήγοροι στις πράξεις και στην άλγεβρα μπορείτε πολύ εύκολα και γρήγορα να το επιβεβαιώσετε. Από την άλλη μεριά σας θυμίζω ότι τέτοιοι τύποι είναι πολύ πιο εύκολο να εισαχθούν με κάποια συνάρτηση που αναφέρεται σε μια περιοχή κελιών που ξεκινάει από το β2 και τελειώνει στο β5. Έτσι λοιπόν θα ήταν πολύ πιο εύκολο να πληκτρολογήσουμε ή να καλέσουμε την αντίστοιχη συνάρτηση του αθροίσματος από το β2 ως το β5. Προσέξτε λίγο αυτόν εδώ τον τύπο που θα μας δώσει βέβαια πάλι το 125, αλλά αν τον δείτε εδώ τώρα τα κελιά δεν είναι β2, β3, β4, β5. Υπάρχει αυτή εδώ η άνω και κάτω τελεία. Σας υπενθυμίζω ότι η άνω και κάτω τελεία στα λογιστικά φύλλα ονομάζεται τελεστής περιοχής κελιών και αναφέρεται σε όλα τα κελιά που ξεκινάνε από το β2 και τελειώνουν στο β5. Εδώ όλα τα κελιά είναι σε μία στήλη. Έτσι λοιπόν αυτός εδώ ο τύπος θα αθροίσει τα κελιά της αντίστοιχης στήλης β, της B αν θέλετε, από το β2 μέχρι το β5 και θα μας δώσει το αποτέλεσμα. Αυτό τώρα το 125 που είναι το άθροισμα θα το χρησιμοποιήσουμε για να διαιρέσουμε με αυτό, συγγνώμη, το άθροισμα όλες αυτές εδώ τις τιμές έτσι ώστε να βρούμε το ποσοστό. Αν εδώ λοιπόν γράψουμε μια στήλη που αναφέρεται στο ποσοστό, ας την κάνουμε και αυτή με έντονα γράμματα. Όταν λοιπόν λέμε ότι τι ποσοστό αντιστοιχεί στα παπούτσια, αυτό που εννοούμε είναι να πολλαπλασιάσουμε το β2 με το 100 και να διαιρέσουμε το αποτέλεσμα με το σύνολο που είναι το 125, που εδώ είναι στο κελί β7. Το αποτέλεσμα που είναι το 48 μας λέει ότι το 48% της συνολικής δαπάνης πήγε στα παπούτσια και αντιστοιχεί σε 60 ευρώ. Αυτό με λίγα λόγια σημαίνει ότι αν πολλαπλασιάσουμε αυτό με το ποσοστό δηλαδή που είναι στο C2 με το σύνολο που είναι στο 125 και το διαιρέσουμε τώρα πια με το 100, θα πάρουμε σαν αποτέλεσμα το 60. Με λίγα λόγια αυτή εδώ η τιμή στο D2 θα πρέπει να ταυτίζεται με την τιμή στο B2. Ένας ακόμα πιο γρήγορος τρόπος να υπολογίσουμε αυτό το ποσοστό εδώ είναι να αφαιρέσουμε τον πολλαπλασιασμό με το 100 και να γράψουμε μόνο το B2 με το διαιρώντας το με το B7. Το αποτέλεσμα που θα πάρουμε εδώ είναι κλασματικό ως προς τη μονάδα βέβαια τώρα. Ποια είναι το 0,48 ή τελεία αν θέλετε, μιας και χρησιμοποιώ εγώ εδώ τον αγγλικό ή αμερικάνικο αν θέλετε τρόπο για να δηλώνουμε τα δεκαδικά ψηφία. Σε όλο το μάθημα θα το κάνουμε αυτό, δεν θα χρησιμοποιήσουμε ποτέ ή πολύ σπάνια κόμματα. Αλλά κοιτάξτε να δείτε λίγο τώρα κάτι. Μπορείτε να, αν θέλετε να πάρετε το ποσοστό, εάν απλά από εδώ πιέσετε αυτό εδώ το σήμα, δηλαδή με λίγα λόγια μορφοποιήστε το κελί σε μορφή ποσοστού. Μπορείτε στη συνέχεια να αυξομοιώσετε τα δεκαδικά ψηφία που θέλετε να εμφανίζονται, 1, 2, 3 ή περισσότερα κτλ. Και να πάρετε σαν αποτέλεσμα το 48% και όχι το 0,48%. Προσέξτε όμως, αυτός εδώ ο αριθμός δεν είναι το 48 που βλέπετε στο κελί, αλλά είναι το 0,48. Αν για παράδειγμα σε αυτό εδώ το κελί στο C2 προσθέσετε το 0, το αποτέλεσμα που θα πάρετε και βγάλετε βέβαια τη μορφοποίηση είναι το 0,48 και όχι το 48%. Η μορφοποίηση με λίγα λόγια που δίνεται συνήθως με αυτό εδώ το κουμπί ή αν θέλετε από εδώ που γράφει μορφή και στη συνέχεια κελιά δεν αλλάζει την τιμή του αριθμού, γιατί αυτός εδώ ο υπολογισμός δεν εμπλέκει κάποιο πολλαπλασιασμό με το 100, αλλάζει όμως τη μορφή. Αντί να φαίνεται κάτι σαν 0,48, φαίνεται σαν 48%.
στη συνέχεια, ακόμα καλύτερα για να υπολογίζουμε ποσοστά, αν θέλουμε να κάνουμε τον υπολογισμό και με το 100, ας διαγράψουμε λίγο αυτό εδώ. Και αυτός είναι ο τρόπος που γενικά θα μάθουμε στο μάθημα και θα χρησιμοποιούμε, είναι να γράψουμε τον τύπο ως εξής. Β2, δηλαδή Β7, B2, δηλαδή B7 αν θέλετε, συγγνώμη, εδώ είναι το Β7, και στη συνέχεια να δώσετε τον τελεστή του ποσοστού, να γράψει δηλαδή μέσα στον τύπο επί της 100. Αυτό δεν θα σας δώσει, να βγάλουμε λίγο τη μορφοποίηση, συγγνώμη, δεν θα σας δώσει τη μορφή σε ποσοστό, αλλά θα κάνει αυτόματα τον υπολογισμό επί 100, χωρίς να το έχετε πληκτρολογήσει. Αυτό γενικά να ξέρετε ότι είναι το προτιμότερος τρόπος με τον οποίο δουλεύουμε στα λογιστικά φύλλα, έτσι ώστε να πάρουμε τις αντίστοιχες ποσότητες, να υπολογίσουμε με λίγα λόγια το ποσοστό. Αυτό τώρα το ποσοστό μπορούμε να το γράψουμε εδώ, τον υπολογισμό του, για να συμπληρώσουμε τη στήλη με λίγα λόγια αν θέλετε, σαν B3 δια B7 και πάλι επί της 100 και το καθεξής. Κουραστικό είναι, δεν νομίζετε, να κάνουμε όλους αυτούς τους υπολογισμούς τον ένα κάτω από τον άλλον. Και εδώ βέβαια έχουμε μόνο τέσσερα είδη, αλλά σκεφτείτε τι θα γινόταν αν είχαμε 15, 150, 200 και ούτω καθεξής. Ο πιο εύκολος τρόπος, κυρίες και κύριοι, για να επαναλάβουμε τέτοιους υπολογισμούς εύκολα σε μία στήλη, με λίγα λόγια να επαναλάβουμε τον ίδιο υπολογισμό με απλή αλλαγή ενός κελιού, είναι να γράψουμε αυτόν τον τύπο εδώ χρησιμοποιώντας τις απόλυτες αναφορές, με λίγα λόγια το δολάριο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον τύπο εδώ σαν Β2 δια Β δολάριο 7, έτσι, και αναπτύσσοντας τον προς τα κάτω, απλά σύροντας αυτό το κελί εδώ μέχρι εκεί όπου θέλουμε εμείς, ή απλά αν θέλετε κάνοντας διπλό κλικ σε αυτό το σημείο εγκύρωσης, μπορούμε να επαναλάβουμε τον υπολογισμό ως εξής. Κοιτάξτε λίγο τι γίνεται τώρα. Εδώ είναι αυτός ο τύπος που ξέρουμε, το Β2 δια Β7. Από κάτω όμως είναι ο τύπος Β3 δια Β7, Β4 δια Β7 και Β5 δια Β7. Έχετε παρατηρήσει, φαντάζομαι, ότι αυτό που αλλάζει είναι ο αριθμός που ακολουθεί το Β εδώ, δηλαδή ο τύπος που έχει σχετική αναφορά κελιών μεταβάλλεται, το κομμάτι όμως του τύπου που έχει απόλυτη αναφορά κελιών κατά γραμμή, όπως είναι εδώ το Β7, δεν μεταβάλλεται και μένει σταθερό. Αυτό εδώ, όπως θα διαπιστώσετε και μόνοι σας, αν σύρουμε αυτό εδώ το άθροισμα δεξιότερα, με λίγα λόγια υπολογίσουμε το άθροισμα τώρα πια της στήλης C και όχι της στήλης B, θα μας δώσει 100. Έτσι έχουμε υπολογίσει, κυρίες και κύριοι, ότι το ποσοστό που αντιστοιχεί στα παπούτσια είναι 48%, το ποσοστό που αντιστοιχεί στο παντελόνι είναι 24%, στο πουκάμισο 18% περίπου και στις κάλτσες 19% περίπου. Αυτοί οι υπολογισμοί αργότερα θα μάθουμε να τους βελτιώσουμε λίγο έτσι καλύτερα και πιο εμπεριστατωμένα, μιλώντας για τα δεκαδικά ψηφία, την ακρίβεια των υπολογισμών κτλ. Αλλά για την ώρα νομίζω ότι είμαστε μια χαρά σε αυτό το επίπεδο εδώ. Σας θυμίζω λοιπόν ότι ο πιο εύκολος, σύντομος και ορθός τρόπος για να υπολογίζουμε ποσοστά στα λογιστικά φύλλα είναι αυτός εδώ, διαιρώντας δηλαδή το στοιχείο ενός συνόλου με το άθροισμα του συνόλου και βάζοντας τον τελεστή ποσοστού, όπου θα κάνει αυτόματα τον υπολογισμό με το ποσοστό. Θα πολλαπλασιάσει δηλαδή με το 100. Αυτά τώρα τα ποσοστά μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για οποιοδήποτε έτσι λόγο και αιτία θέλετε, για να πάτε έτσι παρακάτω και να χρησιμοποιήσετε επιπλέον τους υπολογισμούς σας. Για να συμπληρώσουμε αυτό που είχαμε ζητήσει, με λίγα λόγια τη γωνία που θα σχηματίσει αντίστοιχη κατηγορία σε ένα κύκλο, σε ένα διάγραμμα πίτας, κυρίες και κύριοι, σας υπενθυμίζω ότι θα χρειαστεί εδώ, αν γράψουμε τη γωνία, να κάνουμε τους αντίστοιχους τώρα πια υπολογισμούς, όχι με το 100 αλλά με το 360. Τέτοιοι υπολογισμοί δεν είναι εύκολο να γίνουν αυτόματα, και οπότε θα χρησιμοποιήσουμε τον απλό κανόνα που είχαμε δείξει στην αρχή για το ποσοστό με τον πολλαπλασιασμό του 100, με το 100, απλά εδώ θα το δούμε στο 360. Θα χρειαστεί δηλαδή να γράψουμε τον τύπο Β2 επί 360 δια Β7. Αυτόν εδώ τον τύπο. Αυτός εδώ ο τύπος θα μας δώσει τη γωνία σε μοίρες
που αντιστοιχεί στο κομμάτι εκείνο της πίτας με το οποίο πρέπει να αναπαρασταθούν τα παπούτσια, που είναι 172,8 μοίρες, σχεδόν μισός κύκλος, που είναι 180 μοίρες, νομίζω και το 48% το λέει από μόνο του. Για να σύρουμε τον τύπο προς τα κάτω και να γίνει ο υπολογισμός σωστά για τα υπόλοιπα είδη που έχουμε, δηλαδή το παντελόνι κτλ., θα πρέπει εδώ να συμπληρώσουμε το δολάριο. Δείτε όμως λίγο σας παρακαλώ τι μπορεί να γίνει αν δεν το κάνουμε σωστά, αν δηλαδή δεν έχουμε απόλυτη αναφορά κατά γραμμή στον τύπο. Όπως βλέπετε εδώ έχουμε πάρει ένα μήνυμα σφάλματος. Βλέπετε ότι το Β2 έχει σωστά γίνει Β3, το Β7 όμως λανθασμένα έγινε Β8, όπου στην πράξη έχουμε μια διαίρεση με ένα κενό κελί που αυτό σε λογιστικό φύλλο εκλαμβάνεται ως μηδενική τιμή. Για να αποφύγετε τέτοια λάθη, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει πολύ απλά να έχετε εδώ το δολάριο, ο τύπος δηλαδή να γραφεί με αυτόν εδώ τον τρόπο, έτσι ώστε όταν πάει προς τα κάτω με την ανάπτυξη του τύπου να συμπληρωθούν σωστά οι αντίστοιχες τιμές. Και αν θα δείτε εδώ, αν πάρουμε το άθροισμα, αν σύρουμε τον τύπο του αθροίσματος δεξιά, οπότε η σχετική αναφορά θα πάει από την περιοχή C στην περιοχή D, το άθροισμα είναι 360 μοίρες. Αυτή με λίγα λόγια είναι οι υπολογισμοί που αναφέρονται σε ένα τέτοιο γράφημα πίτας. Για να πάρετε τώρα το διάγραμμα, χωρίς κάποια έτσι επιπλέον στοιχεία μορφοποίησης, τα οποία θα δούμε λίγο αργότερα, παρακάτω στο μάθημα, μπορείτε πολύ απλά, κυρίες και κύριοι, να επιλέξετε ένα από τα κελιά που θέλετε, για παράδειγμα το πρώτο, εδώ στο κελί α1, να καλέσετε από εδώ τον οδηγό γραφημάτων ή διαγραμμάτων, από τους τύπους διαγραμμάτων που έχετε να διαλέξετε την πίτα, αν θέλετε την επίπεδη πίτα που προτιμώ εγώ ή αυτή που έχει τρισδιάστατη όψη, η οποία είναι έτσι και πιο νομίζω συχνά εμφανιζόμενη σε εφημερίδες, σε περιοδικά κτλ. Δεν τις πολύ συμπαθώ εγώ αυτές τις όψεις, αλλά αυτό είναι κάτι που θα συζητήσουμε παρακάτω στο μάθημα. Μπορείτε εσείς να διαλέξετε οποιοδήποτε άλλο θέλετε και σας αρέσει περισσότερο και να πάρετε το διάγραμμα πίτας, το οποίο μας δείχνει αναλογικά την δαπάνη ανάμεσα σε παπούτσια, παντελόνι, πουκάμισο και κάλτσες. Αν θυμάστε, τα παπούτσια ήταν περίπου 50%, οπότε είναι περίπου η μισή πίτα εδώ, το μπλε χρώμα. Κατά προεπιλογή να σας πω μονάχα ότι η σειρά με την οποία εμφανίζονται τα δεδομένα είναι η δεξιόστροφη, ανάποδα δηλαδή από την κίνηση των δικτών του ρολογιού. Αυτό όμως είναι κάτι που αργότερα θα μάθουμε να το αλλάζουμε κατά βούληση ή να εμφανίζουμε δεδομένα πάνω στο γράφημα, όπως είναι το ποσοστό που έχουμε δει προηγουμένως ή οι τιμές τους και ούτω καθεξής. Στο σημείο αυτό μπορείτε να μείνετε σε αυτό το απλό διάγραμμα και να επαναλάβετε κάποιους απλούς υπολογισμούς όσον αφορά τα ποσοστά και τις γωνίες, όπως τα έχουμε δει, για δεδομένα τα οποία θα βρείτε εσείς και θα μας παρουσιάσετε εσείς, ό,τι σας αρέσει δηλαδή. Να σας θυμίσω μονάχα ότι εδώ στη σχετική ιστοσελίδα του μαθήματος, αφού διαβάσετε λίγο αυτά που λέει και, ή τέλος πάντων ασχοληθείτε λίγο με την άσκηση, μπορείτε εδώ να μας βοηθήσετε για να βελτιώσουμε το περιεχόμενό της και να προσθέσουμε άλλες σχετικές ασκήσεις, ψηφίζοντας εδώ σχετικά με την ευκολία της, αν το κατανοήσατε ή αν σας άρεσε το αντίστοιχο θέμα. Εδώ σε αυτή τη γραμμή της ιστοσελίδας βλέπετε τους ψήφους από παλιότερους συμφοιτητές σας, μέχρι στιγμής δηλαδή πώς τους έχει φανεί το αντίστοιχο θέμα. Όπως επίσης να σας πω το εξής, ότι αν θέλετε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες, πιθανά όχι όλες τις ιστοσελίδες, αλλά αρκετές έχουν εδώ κάποια αρχεία σε μορφή PDF, τα οποία κατά κάποιο τρόπο επεξηγούν αυτά που κάνουμε, ή αν θέλετε μπορείτε εδώ να μας αφήσετε κάποιο σχόλιο, να γράψετε δηλαδή κάποια, για παράδειγμα, ερώτηση, ή να σχολιάσετε αυτά που έχετε ακούσει ή αυτά που έχετε διαβάσει κτλ. Πιέστε μόνο μία φορά το κουμπάκι της κατάθεσης του σχολιασμού. Προς το παρόν υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα, το οποίο δεν έχω βρει έτσι χρόνο να λύσω, και δεν εμφανίζεται το μήνυμα που λέει ότι το σχόλιο σας έχει γίνει αποδεκτό, αλλά στην πραγματικότητα γίνεται. Επίσης, ένα άλλο πράγμα που μπορείτε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε εδώ κάποιον σχετικό σύνδεσμο. Αν δηλαδή κάπου βρείτε μια ιστοσελίδα, όπως αυτή εδώ που μου αρέσει σε μένα, από το Math is Fun, τα μαθηματικά δηλαδή, με λίγα λόγια έχουν πλάκα, που εξηγούν κάτι σχετικό με το περιεχόμενο της άσκησης που εξετάζουμε εμείς,
Μπορείτε να αντιγράψετε εδώ το σύνδεσμο και να τον επικολλήσετε εδώ και να πατήσετε το αντίστοιχο κουμπάκι. Η ιστοσελίδα θα λάβει αυτό το αίτημα και θα δείξει στους επόμενους, έτσι, αν θέλετε, επισκέπτες της αυτό που εσείς έχετε προτείνει. Εναλλακτικά και κάτι επίσης που σας προτείνω να κάνετε, θα το δείτε. Κάτι που επίσης σας προτείνω να κάνετε, κυρίες και κύριοι, είναι να στείλετε εδώ μια δική σας λύση, να χρησιμοποιήσετε δηλαδή είτε το Calc είτε το Excel και να κατασκευάσετε ένα δικό σας γράφημα ή γενικά να κάνετε κάτι αντίστοιχο με αυτό που κάνουμε στο μάθημα, να γράψετε εδώ μια μικρή περιγραφή του, ότι αυτό που κάνω είναι το τάδε, το οποίο και τα λοιπά, κάτι πολύ σύντομο, έτσι και απλό, και στη συνέχεια από εδώ που λέει αναζήτηση να επικολλήσετε το αρχείο, να επισυνάψετε καλύτερα το αρχείο στην ιστοσελίδα και να το στείλετε. Τα αρχεία αυτά θα τα δούμε μέσα στην τάξη ή στο εργαστήριο, τουλάχιστον κάποια ενδεικτικά από αυτά. Είναι ο πιο απλός τρόπος να στείλετε σε μένα ή στο μάθημα, έτσι, κάποια δική σας πρόταση ή λύση. Λοιπόν, σας ευχαριστώ, σας εύχομαι καλές πίτες.